Και πάλι με τον Κυριάκο τον Μπογιατζή. Έχει αναλάβει σχεδόν όλα τα στημένα μέχρι στιγμής. Στο δεύτερο δοκάρι τώρα αυτή την φορά ο Θανάσης ο Δίγκας θα πάρει την κεφαλιά, θα σκάσει στο έδαφος και είναι out. Να δούμε ποιος θα είναι εκτελεστής. Αντωνογλούδης αφήνει Στεφανίδη, θα εκτελέσει και έχουμε το 0-1. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Στεφανίδη. Έπεσε στην αριστερή του γωνία ο Σταθάκης. Η μπάλα πέρασε κάτω από το σώμα του. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Στεφανίδη. 0-1 για το Σκούταρι στο 12ο λεπτό. Υποστημένη μπάλα λοιπόν ο Στεφανίδης ανοίγει το σκορ για το Σκούταρι. Αρκετά νωρίς και πάλι κάθετα για τον Διαμαντή, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γρήγορος. Διαμαντής, ένα διαγώνιο θα περάσει η μπάλα, ωστόσο παράλληλα από το τέρμα του Σταθάκη δεν ανησυχεί αυτή τη φορά. 10 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Καστανιώτη και ελαφρώς δεξιά από τον άξονα του γηπέδου. Τσιφτελίδης θα εκτελέσει, η μπάλα κάπου θα κοντράρει και θα φτάσει στα χέρια του Καστανιώτη. Παρά μόνο ο Παρασκευάς. Κόρνερ λοιπόν με τον Κυριάκο τον Μπογιατζή. Αρκετά δυνατό στο δεύτερο. Ο Χατζάκος έρχεται να πάρει την κεφαλιά. Νέα κεφαλιά από τον Πασχαλούδη. Αφήνει την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Καλή στιγμή. Από αριστερά ο Παπαδόπουλος. Θα γυρίσει ξανά για τον Τσιφτελίδη. Θέλει να παίξει κάθετα ο Άκης ο Τσιφτελίδης. Κόβεται και από τον Κασμερίδη. Και γρήγορα για τον Διαμαντή. Έρχεται ο Κυριάκος ο Μπογιατζής να κάνει ένα πλασέ με την μπάλα να περνά λίγο έξω. Πίσω για τον Βουβούκη. Προσποίηση του τελευταίου εκεί κάπως παρακινδυνευμένη. Βουβούκης κρατά. Έρχεται εκεί να κόψει τον Ογλούδης. Διαμαντής για τον Μπογιατζή. Από την άλλη μεριά θα δει εξαιρετικά και τον Στεφανίδη. Στεφανίδης μέσα στην περιοχή. Θα πλασάρει και έχουμε το 0-2. 0-2. Σε ένα βίαστο λάθος που έγινε από πλευράς Δραβίσκου, ο Μπογιατζής ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την ασίστ για τον Στεφανίδη, σκοράρει δις για την ομάδα του στο 33 και κάνει το 0-2 για το Σκούταρι. Ενώ βλέπουμε και τον πρόεδρο του Δραβίσκου, καθιστό, ο κύριος Δηματάκης, με τη σύζυγό του να περιμένει και παιδί εντός των προσεχών ημερών των γηπεδούχων. Ήταν ο Παρασκευάς αυτή την φορά ο οποίος δεν μπόρεσε να δώσει για την... Και τώρα ο Μπογιατζής θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Ο Μπογιατζής θα πλασάρει με την μπάλα να φεύγει λίγο άξο στο 36. Έδωσε ένα σαφές προβάδισμα πλέον για την φιλοξενούμενη ομάδα. Κόρνερ με τον Μπογιατζή να έρχεται από την άλλη μεριά και να κάνει το 0-3. Στο 39 δεν μπόρεσε εκεί να διώξει ο Σταθάκης. Ήρθε η μπάλα στον Μπογιατζή. Αυτός με ένα ψύχρεμο πλασέ έκανε το 0-3 στο 39. Στο 43 βρισκόμαστε. Ο Μεσέρδης είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στο δεύτερο για τον Κουταντώνη, αυτός θέλει να γυρίσει, Τσικνίδης. Και τι έχουμε, παίζετε λέει ο κύριος Δαουλτζής. Φωνάζουν για χέρι στο 43 προς το πρόσωπο του κυρίου Δαουλτζή. Δεν έχουμε σαφή γνώμη. Πασχαλούδης είναι αυτός ο οποίος έχει προωθηθεί και ο Χατζάκος. Να δούμε τον Μπογιατζή, ποιον θα βρει. Σκάβει την μπάλα, Πασχαλούδης δεν θα πάρει την... Ο Δίγκας είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το σουτ. Ο Σταθάκης θα απομακρύνει όπως ο Τσιφτελίδης. Επάνω στην μπάλα, Μεσέρδης κεφαλιά εκεί προσπάθησε να πάρει ο Βουβούκης, έκοψαν. Η φιλοξενούμενη κόντρα επίθεση τώρα με τον Αντωνογλούδη. Σηκώθηκε σε μια όμως από τον κύριο Ζιγκερίδη. Πρώτος βοηθός έγκαιρα. Είδε την κίνηση του Αντωνογλούδη. Λάθος όμως, βγαίνει και ο Αντωνογλούδης. Υπάρχει τώρα προϋπόθεση για καλή αντεπίθεση με τον Διαμαντή στην πλάτη της άμυνας, σηκωμένη σημαία από τον κύριο Ζιγκερίδη. Ακόμη μία φορά στην κίνηση αυτή του Διαμαντή. Ο Μεσέρδης ο Χρήστος είναι πάνω στην μπάλα και ο Ντίνας. Να δούμε ποιος θα πάρει την εκτέλεση επάνω του. Μεσέρδης εκτελεί πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα, δυνατά και η μπάλα φεύγει αρκετά ψηλά από τα goal post του Καστανιώτη.
Σέντρα που έκανε ο Μεσέρδης. Τώρα ο Μαλαδάκης εξαπολύει ένα σούτ έξω της ομάδας του. Προσπαθεί τώρα εκεί με ένα σούτ από τον Γκούρτσα να κάνει κάτι καλό ο Δραβίσκος. Η μπάλα συρτά. Υπάρχουν τώρα καλές προϋποθέσεις για μια κόντρα επίθεση με τον Αντωνογλούδη. Ο Μπογιατζής είναι δίπλα του. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Μπογιατζής θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα φύγει σε πρώτο χρόνο από τα χέρια του Σταθάκη. Θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Μια σέντρα σουτ εκεί από τον Δηματαρούδα. Κίνηση του Παπαδόπουλου από δεξιά, αυτόν θα βρει, τρέχει ο Γατούλας, γύρισμα του Παπαδόπουλου, τελευταία στιγμή έρχεται να κόψει εκεί ο Βουβούκης και παραλίγο να έχουμε το αυτογκόλ στο 90.